καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν συγκλονιστικό να πω. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω βασικά. Ο κόσμος έχει δει εικόνες, βίντεο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτό που έγινε, γιατί ό,τι έγινε έγινε. Εγώ θέλω να σταθώ στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και στο τι θα έπρεπε να είχε γίνει από τους αρμόδιους και από αυτούς που φταίνε για αυτό που έγινε σήμερα, Παναγιώτη. Για ποιο λόγο, τι ακριβώς συνέβη λοιπόν? Για ποιο λόγο? Καταρχάς δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Η μόνη ενημέρωση από την Εγνατία Οδό, από την εταιρεία αυτή, ήταν μόνο στους φωτεινούς σηματοδότες ψηλά. Το ότι γράφαν ότι 15 χιλιόμετρα μετά πρέπει να προσέξουμε, έτσι, το ότι υπάρχει θέμα. Και βγαίνοντας από τα τούνελ, συγγνώμη, βγαίνοντας από τα τούνελ και λίγο πριν την έξοδο για Βέρεια, υπήρχαν δύο παλικάρια με κόκκινες σημαίες και εγώ και οποιοδήποτε άλλος από πίσω μου με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα, πώς να σταματήσεις, έτσι, και πώς από τα 120 να φτάσεις στα 20 χιλιόμετρα και στο τέλος να ακινητοποιήσεις και το αυτοκίνητο. Εγώ είδα όλη τη φάση, γιατί ήμουν έξω από το αυτοκίνητο, έκανα τσιγάρο, γιατί ήμασταν εντελώς ακινητοποιημένοι. Και μάλιστα φτάνω με ένα νεαρό δίπλα μου και του λέω, ρε εσύ, του λέω, αυτή η τελίκα, του λέω, πολύ τρέχει. Δεν θα προλάβει να σταματήσει. Παναγιώτη, δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω τη φράση μου. Το τι είδα μετά, εντάξει, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πραγματικά έπαθα σοκ. Ακόμη προσπαθώ δηλαδή να συνέλθω. Αλλά πιστεύω ότι φταίξιμο να ξέρεις ότι έχει και ο οδηγός, mm-hmm. γιατί από πάνω είχε ορατότητα. Δεν είχε ορατότητα, έβλεπε δηλαδή τα αυτοκίνητα. Σίγουρα. Μα εμείς πώς τον είδαμε? Εγώ τον είδα από πάνω που κατέβαινε, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση για τον οποιοδήποτε λόγο. Θεωρείτε δηλαδή και εσύ και οι υπόλοιποι, γιατί προφανώς το συζητήσατε το θέμα με τους υπόλοιπους που ήσασταν εκεί σταματημένοι, ότι υπάρχουν ευθύνες και στην Εγνατία εδώ για την... Πρώτα απ' όλα η εταιρεία. Πρώτη απ' όλους φταίει αυτή. Πρώτη απ' όλους. Μάλιστα, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ίσως αν είχαν ληφθεί με κατάλληλα μέτρα δηλαδή. Παναγιώτη, εννοείται. Εννοείται. Μάλιστα, φαντάζομαι ότι οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν έτσι συγκλονιστικές. Άστο! Τι να σου πω, τι δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, σοκ, πραγματικά. Μάλιστα. Και το χειρότερο είναι ότι να βλέπεις να διαδραματίζονται όλα αυτά μπροστά σου και να μην μπορείς να πας να βοηθήσεις. Δηλαδή, η μητέρα μου που ήμασταν μαζί και είναι γιατρός στο επάγγελμα, ήθελε να πάει να βοηθήσει και της λέω, είσαι σοβαρή. Πού θα πας? Η μία έκρηξη μετά την άλλη, φωτιά παντού. Πού θα πας και να βοηθήσεις ποιον και τι? Ενώ να θες να βοηθήσεις και να μην μπορείς, δηλαδή... Εικόνες που μόνο σε ταινία βλέπουν συνήθως. Ναι. Μάλιστα. Εγώ που δεν βλέπω και ταινίες, τις έζησα μπροστά μου, την πραγματικότητα, live. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.